Μπαίνοντας επισήμως στην καρδιά του φθινοπόρου και έχοντας αφήσει πίσω τις μεγάλες ζέστες, το πρώτο Σάββατο του Οκτωβρίου η αγορά του Ηρακλείου ήταν αρκετά ζωντανή. Με την άφιξη του Οκτωβρίου, η κίνηση στα μαγαζιά του Ηρακλείου φαίνεται πως έχει αυξηθεί. Ωστόσο, η πανδημία έχει επηρεάσει τις καταναλωτικές συνήθειες του κοινού. Μια χαρά τη βλέπω την κίνηση. Αρχίζει και ανεβαίνει νομίζω, δεν ξέρω τώρα. Πάντως ο κόσμος προσέχει, βλέπω ότι στο δρόμο κυκλοφορεί με μάσκα. Είχαν πάρα πολύ κόσμο. Πεσμένο συγκριτικά με προπανδημίας, αλλά ο κόσμος κυκλοφορεί, ψωνίζει, δεν είναι όπως το περιμέναμε. Ότι ο κόσμος βγαίνει και περπατάει στο δρόμο και βλέπω και κίνηση έξω από τα μαγαζιά, αλλά κατά πόσο ψωνίζει, αυτό νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο, ειδικά στις μέρες μας. Προφανώς έχει πέσει κατά πολύ και οι πωλήσεις και ο τζίρος των μαγαζιών. Ψώνησαν, ναι. Πώς είδες την κίνηση στην αγορά? Μειωμένη είναι, αλλά θεωρώ ότι έχει σημάδια ανάκαμψης. Παρ' όλα αυτά έχουμε μεγάλο δρόμο ακόμα μπροστά μας. Μπορεί, όπως δηλώνουν οι καταστηματάρχες, τα έσοδα να μην βρίσκονται στο ζενίθ σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Ωστόσο, φαίνεται πως ο κόσμος στα καταστήματα έχει αρχίσει να αυξάνεται, δίνοντας μια ελπίδα για σταδιακή ανάκαμψη. Τι γίνεται, δειλά-δειλά, άμα βγάλουμε και τις μάσκες, νομίζω θα γίνει ακόμα κάτι καλύτερο. Πολύ συγκρατημένος ο κόσμος. Φοβάται πολύ κόσμος, με αποτέλεσμα ότι δυσκολότερα θα αγοράσει ρούχα ή πράγματα τα οποία δεν τα έχει άμεση ανάγκη. Μια σειρά παραγόντων, όπως οι μεγάλες ουρές της εισόδου, στα δοκιμαστήρια και στα ταμεία των καταστημάτων, καθώς επίσης και η συνεχής χρήση μάσκας ατομικής προστασίας, αποδεικνύεται πως φρενάρουν την όρεξη του κόσμου για ψώνια. Παράλληλα, εξαιτίας και της κατάστασης, έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο δημοφιλής η τάση των ηλεκτρονικών αγορών μέσω διαδικτύου. Εμείς κατεβαίνουμε όταν χρειάζεται για κάποιο λόγο ή τις περισσότερες τις κάνουμε μέσω ίντερνετ πια. Δεν στο κρύβω. Και φαντάζομαι και πολλοί κόσμος το κάνει, ειδικά όταν έχεις και παιδιά. Εγώ προσωπικά δεν θα περίμενα τόση ώρα έξω από την ουρά, ειδικά με τρία παιδιά, να περιμένω να μπω μέσα στο κατάστημα. Γιατί αυτά, καλώς κακώς, είναι πολυτέλειες, αν δεν είναι βασικά. Και πιστεύω ότι έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο πλέον. Αναμφίβολα, η πανδημία του κορονοϊού έχει επηρεάσει το αγοραστικό κοινό, το οποίο πλέον ψωνίζει εμφανώς πιο συγκρατημένα. Παρ' όλα αυτά, όλοι ευελπιστούν ότι η κατάσταση αυτή θα λάβει σύντομα τέλος, επιστρέφοντας πίσω στην κανονικότητα.